Ο κύκλος της τυφλής οπαδικής βίας μοιάζει να μην έχει τέλος, παρότι η χώρα μας μετράει θύματα από τη δεκαετία του 80. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το αίμα του 29χρονου Μιχάλη, ανεγκέφαλοι στη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν να βρουν και νέα θύματα με τους αστυνομικούς να τους σταματούν στο παραπέντε. Θερμοκέφαλοι στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως αναζητούσαν και νέα θύματα. 16 άτομα σε 3 αυτοκίνητα και 2 μηχανές, εφοδιασμένα με σιδερολωστό, ναυτικούς πυρσούς και κουκούλες full face, έψαχναν στη Νέα Κρίνη παρέες νεαρών και τους ρωτούσαν τι ομάδα είναι. Αστυνομικοί τους εντόπισαν εγκαίρως, οδηγήθηκαν όλοι στην ασφάλεια και οι 3 τελικά συνελήφθησαν. Ίσως προλάβαμε κάποιο επεισόδιο. Δυστυχώς, 1,5 χρόνο μετά το θάνατο του Καμπανού, η Θεσσαλονίκη δεν λέει να ηρεμήσει. Δεν είναι το μοναδικό που έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έφυγε ο Καμπανός, τώρα έφυγε αυτό το παιδί ο Μιχάλης. Γιατί? Για την ομάδα. Ο κύκλος της τυφλής οπαδικής βίας στη χώρα μας άνοιξε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1983, όταν ο 18χρονος Αριστίδης Δημητριάδης δέχθηκε δολοφονική επίθεση στο γήπεδο Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. 3 χρόνια αργότερα, στις 26 Οκτωβρίου του 1986, έχασε τη ζωή του στο γήπεδο Αλκαζάρ της Λάρισας ο 29χρονος Χαράλαμπος Μπλιώνας, όταν τον βρήκε στο λαιμό μία φωτοβολίδα. Από φωτοβολίδα στην κοιλιά χάνει τη ζωή του στις 13 Ιανουαρίου του 1991 και ο 17χρονος Γιώργος Παναγιώτου έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην Αθήνα. 10 Απριλίου του ίδιου χρόνου, 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο Ευθύμιος Λιάκας και ο Κώστας Ντόλιας, κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους όταν άγνωστοι τους πέταξαν βόμβα Μολότοφ. Απρίλιος του 1995, νεκρός από μαχαιριές, πέφτει ο 25χρονος Γιώργος Καρνέζης στην πλατεία της Γλυφάδας. Στις 29 Μαρτίου του 2007 δολοφονήθηκε ο 22χρονος Μιχάλης Φιλόπουλος και στις 5 Σεπτεμβρίου του 2011 ένας ακόμη οπαδός του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Ρουσάκης, πέφτει νεκρός μετά από οπαδική συμπλοκή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην ίδια περιοχή, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014, χάνει τη ζωή του ο 46χρονος Κώστας Κατσούλης, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. 27 Απριλίου 2017, ο 24χρονος Νάσος Κωνσταντίνου παρασύρεται από διερχόμενο όχημα στη Θεσσαλονίκη και χάνει τη ζωή του στην προσπάθειά του να ξεφύγει από επίθεση κουκουλοφόρων. 5 Ιανουαρίου του 2020, ο 28χρονος Τόσκο από τη Βουλγαρία δέχεται επίθεση από χούλιγκανς και παρασύρεται και αυτός από αυτοκίνητο. Η χώρα συγκλονίζεται το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου του 2022 από την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Τελευταίο θύμα της βίας χωρίς λογική, ο 29χρονος Μιχάλης. Ίδιο έργο θεατής είμαι εδώ και 20 χρόνια. Το 2007 φώναζα για αυτούς και να τους βάλετε μέσα. Σε 5 χρόνια, σε 10, το αργότερο σε 12 θα είναι έξω. Έχω κάνει τόσους αγώνες, έχω προσπαθήσει, έχω πάρει παιδιά από τους κουβλικάντες, έχουν γίνει κύριοι, έχουν παντρευτεί και τα λοιπά. Αλλά τον κάνω μόνος μου. Χρόνο με το χρόνο η βία φαίνεται να κλιμακώνεται. Οι επιθέσεις γίνονται ακόμη πιο σκληρές και φωνικές, όπως παρατηρούν οι ειδικοί. Οι επιθέσεις με μαχαίρι μέχρι πρότινος στην Ελλάδα ήταν άγνωστο τοπίο. Όμως βλέπουμε ότι μέσω της νέας τεχνολογίας και των ερεθισμάτων με τα οποία βρίσκονται σε έκθεση καθημερινά οι νέοι, τόσο πιο εύκολα έρχονται και αυτές οι ξενικές νοοτροπίες, ακόμα και όταν αυτές έχουν να κάνουν με τη βία και στη χώρα μας. Αρκετοί υποστηρίζουν πως η αυστηροποίηση των ποινών ίσως τελικά λειτουργήσει αποτρεπτικά.